Ορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωση που διοργάνωσε στον Κράτο Τελεού. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να έχουμε κοντά μας σήμερα τη συγγραφέα του παραμυθιού που θα σας παρουσιάσουμε, την κυρία Τινά Μπασιούκα. Θα ήθελα να σημειώσω πως με την εκδήλωση αυτή θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε εσάς να παρακολουθήσετε μία παρουσίαση ενός παραμυθιού γεγονός που ενδεχομένως δεν συμβαίνει συχνά στο χωριό μας. Και έτσι και εσείς, όπως και τα παιδιά, να έρθουν σε επαφή με άλλο είδους ερευνήσεις. Το παραμύθι που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα αφορά τον Κοκκινούλη, έναν χαριτωμένο ήρωα, τον οποίο η καλή πέννη της κυρίας Αθηνάς δημιούργησε με ιδιαίτερη ευχέρεια και μαεστρία και η πάρα πολύ καλή εικονογράφηση της κυρίας Έφης Λουκή με τα πολλά χρώματά της έδωσε ζωντάνια και δημιούργησε μία χαρούμενη και πολύχρωμη παραμυθένια πραγματικότητα. Η κυρία Τινά Μπασιούκα είναι μία καταξιωμένη συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων και διηγημάτων. Η σκέψη όμως που κάνει πάντα ένας συγγραφέας για ενήλικες είναι αν θα μπορέσει να διαφοροποιήσει το λόγο του έτσι ώστε να απευθυνθεί στο δυσκολότερο κοινό που υπάρχει, που δεν είναι άλλο από τα παιδιά. Τα παιδιά, σωστά, θέλουν ένα λόγο πιο απλό, ευαίσθητο, χαρούμενο. Στο συγκεκριμένο παραμύθι που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, οι βασικές αξίες έρχονται να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, όπως και τις σκέψεις τους, όχι όμως μόνο των παιδιών, και των ενηλίκων. Και αυτό γιατί πάντοτε συναναγνώστης σε ένα παραμύθι είναι και ένας ενήλικας. Κοκκινούλης ο καλός καλικάντζαρος είναι ο τίτλος. Ένας τίτλος που αμέσως περιέχει δύο λέξεις με αντίθετο νόημα. Καλός και καλικάντζαρος. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο καλικάντζαρος δεν προμηνεί τίποτα καλό. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι. Πώς λοιπόν θα μπορούσε ένας καλικάντζαρος να είναι καλός? Για πες, Βιγγέλη, σκέφτεσαι. Δεν πρέπει να κάνεις μια στα σπίτια και να τρώνε την λεμακάμια. Πώς θα μπορούσε ένας καλικάντζαρος να είναι καλός? Θα μπορούσε. Τι είναι ο καλικάντζαρος, τι κάνει? Θα μπορούσε ο καλικάντζαρος να μην κάνει σκανδαλιές? Ναι. 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 Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Μετά στο παραμύθι. Στο παραμύθι αυτό, η κυρία Φινά με ιδιαίτερη μαεστρία ενσωματώνει όχι μόνο τις έννοιες του καλού και του κακού, οι οποίες γίνονται πλήρως κατανοητές από τα παιδιά, γιατί διαχωρίζει τη σημασία τους, αλλά και η έννοια της διαφορετικότητας. Τι κι αν βρέθηκε στην παρέα των εξωτικών αυτός ο διαφορετικός τύπος, που είναι και καλικάντζαρος, αλλά και φοράει διαφορετικά ρούχα από αυτά? Τι ήταν στην αρχή του τρόμαξε, γιατί ξέρουν τι κάνουν συνήθως οι καλικάντζαροι? Θα δούμε μετά. Πάντα μία σκέψη πιο όρημη και ίσως λιγότερο παρορμητική
που εδώ συμβολίζεται με την αγαπημένη φιγούρα σε όλους μας, τη φιγούρα του Άγιου Βασίλη, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και αξίζουμε την ίδια συμπεριφορά και αποδοχή. Θα τον αποδεχθούν λοιπόν τα εξωτικά, τον Καλικάτσαρο. Τι λέτε, θα τον αποδεχθούν, ναι, ναι. Τον φίλο του. Ναι. Ή θα τον διώξουν. Δεν τον θέλουν. Δεν θα το μαρτυρήσω εγώ αυτό, άλλωστε ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Και η κύρια Αθηνά έγραψε τη δική της ιδέα. Πριν όμως η κύρια Αθηνά μας πει τη δική της ιδέα, θα μας μιλήσει η κυρία Μαρία κυρία Μαρία Ρεφέ. Καλησπέρα. Στην δημόσια σχέση, τη σειρά εκδοτική, ένα εκδοτικό οίκο που έχει έδρα στο Βόλο. Και είναι ένα καινούριο εκδοτικό οίκο, έχουμε σχεδόν 3 χρόνια τώρα. Πάμε για το τρίτο χρονιά. Ξέρετε τι είναι η δημόσια σχέση με παιδιά, ότι έχουν καλύτερη δουλειά μέσα σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, εγώ μιλάω με τους συγγραφείς, γράφω κείμενα και τα θέματα στις εφημερίδες, οργανώνω και προτείνω κάποιες εκδηλώσεις, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να πω ότι δεν έκανα τίποτα. Όλα εκεί έφυγε μακρύ και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας ετοίμασε αυτή τη ζεστή και ωραία βραδιά. Είπα, έχουμε έδρα στο Βόλο, γιατί εκεί μένω εδώ και 30 χρόνια. Το λέω αυτό επειδή ένα κοριτσάκι που φαίνεται Γαβριέλα, αν δεν κάνω λάθος, και είναι η Γαβριέλα τώρα, την έχω χάσει η Γαβριέλα, μου είπε πριν. Λέει, από πού είστε, αλλά δεν ξέρω αν το είπε επειδή έχω μια προφορά λίγο διαφορετική από εσάς, ή επειδή, ξέρω εγώ από το πτελαιό, είστε, δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά πάνω σε εγώ είπα, είμαι Ιταλίδα, έτσι. Λοιπόν, ποιο ξέρει που είναι η Ιταλία, το ξέρετε εσείς. Αυτοί που έχουν κάνει και ζωγραφική, πώς το λένε, ζωγραφία, ξέρω, γεωγραφία, ξέρω, έτσι δεν είναι. Είμαστε κοντά, έτσι. Αλλά πάνω σου είμαι και μισή Βολιώτης, επειδή μένω εκεί και 30 χρόνια έχω και οικογένεια. Λοιπόν, έχω την τιμή απότε, βέβαια, να είμαστε μαζί με την κυρία Αθηνά Μπαζιούκα. Είναι μια συγγραφέας, η οποία έχει γράψει πολλά βιβλία, μέχρι και η ήδη και η κυρία Έφη. Αλλά έπρεπε να πω ότι τη γνώρισα σε ένα meeting που έχει κάνει το Book Crossing. Είναι ένα είδος σύλλογος που μιλάμε για βιβλία, πάνε συγγραφείς, πάνε άτομα που ενδιαφέρονται για τα βιβλία. Και είχα γνωρίσει την κυρία Αθηνά, η οποία τότε είχε παρουσιάζει το τελευταίο βιβλίο της που ήταν «Ο άντρας που θα παντρευτώ». Λοιπόν, η κυρία μου είχε κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη, επειδή όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ νέα και είχε γράψει 3 βιβλία με θρίλερ. Ξέρετε τι είναι το θρίλερ? Ναι. Τι είναι? Είναι πολύ φτωχό. Ναι. Είναι μια θρία. Ναι. Πολλά τρομακτικά. Ωραία, αυτό είναι βιβλίο. Τώρα, βιβλία. Τώρα, η Βέβη η μεγάλη ήταν όταν έρθει σε εμάς για να μας παρουσιάζει το βιβλίο της που ήταν παιδικό και έτσι μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και ευχαριστώ την κυρία Αθηνά Μπαζιούκα που έγραψε αυτό το ωραίο βιβλίο για μας και την κυρία Έφη Μακρύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη. Έχω συνηθίσει μέχρι τώρα να βρίσκομαι σε χώρους που είναι μεγάλη, γιατί τα βιβλία μου, τα αστυνομικά, έχουν ενηλίκους στο κοινό. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου που αυτό το παραμύθι μου έχει δώσει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τα μικρά τα παιδάκια. Πέρυσι ήταν οι γιορτινές μέρες, όταν η βαφτιστήρα μου, η Κούλα σαν εσάς, με είχε καλέσει στο σχολείο της για να γνωριστούμε και να μιλήσουμε. Και αυτή ήταν η αφορμή να γράψω το παραμυθάκι. Τότε βέβαια δεν ήταν έτσι με εικόνες, ποιος το είχα πάει τυπωμένο σε ένα απλό χαρτί. Λοιπόν, το παραμύθι λέγεται «Κοκκινούλης ο καλός Καλικάτζαρος». Κάνατε μία συζήτηση πριν με την Έφη, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους μικρούς μας φίλους κυρίως, πώς φαντάζονται έναν καλικάτζαρο, δηλαδή πώς είναι ένας καλικάτζαρος, ξέρετε καθόλου? Εγώ ξέρω.
Για πες. Βάλα φτιά, μπρες, μπρες. Καλά τα πας. Άσχημος γενικά. Μαύρος. Αυτά ήθελες να πεις εσύ. Ναι, έτσι είναι κάπως η καλικάτζαρη και μάλιστα η καλικάτζαρη μου έλεγε εμένα η γιαγιά μου, γιατί εγώ από τη γιαγιά μου και από τον παππού μου είχα ακούσει πρώτη φορά τους καλικάτζαρους. Είναι κάποια περίεργα πλάσματα, έτσι άσχημα όπως μου τα περιγράψατε, τα οποία βρίσκονται όλο τον χρόνο κάτω από τη γη και ροκανίζουν ένα δέντρο το οποίο άμα του κόψουν όλο τον κορμό, πες το. Πέφτει εκεί. Φτάνουν όμως Χριστούγεννα και εκεί που είναι στο τσάκι να πέσει η γη, έρχονται τα Χριστούγεννα, τους μυρίζουν τα μελομακάρονα οι κουραμπιέδες, οπότε αρχίζουν και βγαίνουν στα σπίτια για να φάνε μελομακάρονα και να βλάξουν τον κόσμο. Εντάξει. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, το δέντρο ξαναγίνεται και ο κορμός ξαναβαίνει. Οπότε κατεβαίνουν κάτω μετά τα φώτα και ξαναρχίζουν πάλι την αρχή την ίδια δουλειά. Και αυτή η δουλειά γίνεται κάθε Χριστούγεννα. Το δικό μου το καλικάτζαρο, το κοκκινούλι, θα ήθελα να σας το δείξω. Είναι αυτός εδώ. Εντάξει, δεν το λες για άσχημο. Έχει βέβαια πεταχτάθια, όπως μας είπες. Έχει και ουρά, όπως μας είπες. Αλλά δεν είναι και τόσο άσχημο. Καλώς. Και παρότι τον λένε κοκκινούλι, βλέπετε ότι δεν φοράει κόκκινα. Αλλά φοράει πράσινα. Το γιατί φοράει πράσινα, ας το αφήσουμε για έκπληξη. Είναι μέσα στο βιβλίο. Και γιατί τον λένε κοκκινούλι. Τι συμβαίνει όμως. Ο κοκκινούλης είναι ένας καλικάτζαρος όπως όλοι. Δηλαδή έκανε αυτές τις αταξίες που μου είπατε. Εντάξει. Κάποια στιγμή όμως στη ζωή του συνέβη κάτι. Ένα περιστατικό το οποίο τον συγκλώνησε. Και θα ήθελα να σας δείξω μία εικόνα για αυτό το περιστατικό. Ο κοκκινούλης λοιπόν είναι εδώ και κοιτάζει αυτό το παιδάκι που κλαίει. Μία φορά είχε πάει μαζί με άλλους καλικάτζαρους. Ναι. Για να κλέψουν μελομακάρονα και να πειράξουν τα παιδάκια που λένε τα κάλατα. Αυτό το παιδάκι στεναχωρήθηκε τόσο πολύ επειδή οι καλικάτζεροι του μαζέψανε και του κλέψανε ό,τι είχε και δεν είχε, που κάθισε σε μια γωνιά και άρχισε να κλαίει. Και ο κοκκινούλης το κοιτούσε απορριμμένος και τότε κατάλαβε ότι αυτό που κάνουνε δεν είναι καλό. Γιατί στεναχωρούν παιδάκια, στεναχωρούν κόσμο ο οποίος δεν έχει φταίξει σε τίποτα. Και παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Να γίνει καλός από εδώ και πέρα. Να σταματήσει να είναι ο κακός καλικάτζαρος και να γίνει καλός. Και τι αποφασίζει να κάνει για να επανορθώσει. Πηγαίνει, το σκάει από το μέρος, από τον δάτο κόσμο τον καλικάτζαρο και πηγαίνει στο χωριό του Άι Βασίλη. Ξέρει κανείς σας τα παιδάκια. Τι είναι το χωριό του Άι Βασίλη. Έλα. Μπράβο, λοιπόν, όπου και να είναι, στα Τρίκανα, στο Βοραβόλο, λένε άλλοι, όπου και να είναι αυτό το χωριό, το Άι Βασίλη, είναι ένα μέρος στο οποίο τα ξωτικά μαζεύονται, κάνουνε, τα ξωτικά είναι η βοήθεια του Άι Βασίλη, έτσι, ωραία, και κάνουνε προετοιμασίες, έτσι ώστε να ετοιμάσουν τα παιχνίδια που θα μοιράσει ο Άγιος Βασίλης σε όλα τα παιδάκια. Ο κοκκινούλης λοιπόν, επειδή έχει στεναχωρήσει αυτό το παιδάκι, αποφασίζει να γίνει καλός και πηγαίνει να βοηθήσει κι αυτός στα παιχνίδια. Έλα όμως που τα εξωτικά τον παίρνουν είδηση και τον φέρνουν στο χωριό και τρομάζουν. Και τον πηγαίνουν στον Άγιο Βασίλη. Με σκοπό ο Άγιος Βασίλης να δώσει μια λύση. Σας ρώτησε πριν η κυρία Έφη, τι γίνεται με τον Άγιο Βασίλη. Θα δεχτούν τελικά οι καλικάτζαροι στο χωριό ή όχι. Κάποια παιδάκια είπαν ναι, κάποια παιδάκια είπαν όχι. Δεν θα σας πω, έτσι για να έχουμε και λίγο suspense, αλλά το μόνο που θα σας πω είναι ότι στη ζωή μας πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε. Και αν κάποιος κάνει ένα λάθος και μας ζητάει συγγνώμη, να λέμε, δεν πειράζει. Θα τον αφήσουμε να επανορθώσει. Αν κάποιος έχει αποφασίσει ότι θέλει να είναι καλός από εδώ και πέρα, πρέπει να του δώσουμε αυτό το δικαίωμα. Να συνεχίσει να είναι καλός. Λοιπόν, περισσότερα
μέσα στο παραμυθάκι. Αυτά είχα να πω, αυτά από μένα, έτσι. Να διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από το παραμύθι, γιατί θέλω να πάρει και μια γεύση και θα μας τα διαβάσει η Λένα. Έφτασαν τα χρυσούδια και στον Βόρειο Πόλο τα ξωτικά εργάζονται μέρα νύχτα για να έχουν έτοιμα όλα τα παιχνίδια για τα παιδάκια του κόσμου. Σε λίγες μέρες ο Άι Βασίλης θα ξεκινούσε με το έλκυθρό του για να μοιράσει τα δώρα και δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Στην αγαπημένη αυτή εποχή του χρόνου οι δουλειές στο εργαστήριο του Άι Βασίλη ήταν πάρα πολλές. Το κάθε ξωτικό είχε αναλάβει και από ένα σπουδαίο καθήκον. Ο Φανταστικούλης συναρμολογούσε τα αυτοκινητάκια. Ο Ζαχαρούλης τοποθετούσε τις κούκλες στα κουτιά του. Ο Φατσούλης έκοβε τις κορδέλες και τα πολύχρωμα χαρτιά που θα τύλιγαν τα δώρα και όλοι μαζί ζούσαν ευτυχισμένες στιγμές. Όμως τι γίνεται στη συνέχεια? Δεν είσαι εξωτικό, είσαι ένας καλυκάνζαρος. Στο άκουσμα αυτής της φράσης, τα υπόλοιπα ξωτικά έβαλαν για αυτά τις φωνές και έφυγαν άρον-άρον από το εργαστήρι τρομαγμένα. Λίγη ώρα μετά, ο Ατσίδας είχε πάρει τον παράξενο εισβολέα, τον Κοβινούλη, μπροστά από τον Άι Βασίλη. Εκείνος έδρυπε την πλούσια γενιάδα του, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβη. Και είχε αναστατωθεί το ήσυχο χωριό του Βόρειου Πόλου. «Κοκκινούλη, πώς βρέθηκε στο χωριό μας?» το ρώτησε αυστηρά. «Εσύ είσαι ένας καλυκάντζαρος και φόβησες όλα τα ξωτικά μου, τα οποία παράτησαν τις δουλειές τους και τρέχουν να κρυφτούν. Ξέρεις πόσο σοβαρό είναι αυτό? Ξέρεις πόσες δουλειές έχουμε αυτή την εποχή και πόσα παιδιά περιμένουν τα δώρα τους από εμάς? Τι γυρεύεις εδώ?» Ο Κοκκινούλης σήκωσε την πρώτη φορά το κεφάλι του και κοίταξε με τα πελώρια μάτια του τον Άι Βασίλη, που έδειχνε απολυμμένος. «Εγώ, Άγιε Βασίλη, να, ξέρεις, είναι καλυκάντζαρος, Άγιε Βασίλη», είπε τρέμοντας ο Ατσίδας, που καθόταν πίσω από μια ξύλινη κολόνα. «Θέλει να μας κάνει κακό?» «Όχι», είπε κλαίγοντας με αναφιλητά ο Κοκκινούλης. «Όχι, δεν θέλω να σας κάνω κακό. Το έσκασα από τον κάτω κόσμο των καλυκατζάρων και ήρθα κρυφά εδώ να μείνω μαζί σας. Δεν θα σας γίνω βάρος. Θα δουλεύω, θα προσέχω το χωριό, θα κάνω ό,τι μου πείτε. Μόνο αφήστε με, σας παρακαλώ, να μείνω μαζί σας». «Όχι, όχι», τσίριξε ο Ατσίδας από την γωνιά του και ο Κοκκινούλης έκλαιγε πιο δυνατά τώρα. Ο Άι Βασίλης λύγησε. «Πες μου, τι σου συμβαίνει?» του είπε στοργικά. Ο Κοκκινούλης εξιστόρισε τότε την περιπέτεια του. Εξήγησε στον Άι Βασίλη με τη μακριά γενιάδα ότι ζούσε μαζί με άλλους καλυκατζάρους σε ένα σκοτεινό μέρος κάτω από τη γη, το σκουλικό χώρο. Εκεί προετοίμαζαν όλο τον χρόνο τις αβολιές και τις αταξίες που θα έκαναν στον επάνω κόσμο. Όσο ο Κοκκινούλης ήταν μικρότερο, νόμιζε ότι όλα αυτά ήταν αστεία παιχνίδια και το διασκέδασε. Μια φορά είχαν πάρει όλα τα μελομακάρονα μιας νοικοκυράς και αυτή το έψαχνε για ώρες. Μια άλλη φορά πάλι είχαν τρομάξει στον δρόμο ένα παππού που επέστρεφε στο σπίτι. Όμως, μια άλλη μέρα έγινε κάτι πολύ κακό. Ποιο είναι αυτό το κακό, θα το δείτε στη συνέχεια στο παραμύθι. Ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε στην πλάκη. Μια παράσταση η οποία θα χαρίσει σε όλους. Χαρά η φίλη και σιγά το μάτι του. Δεν είναι άλλο.
πειράζουν. Και όσο τους με πίεζαν τώρα δεν τους πειράζουν. Μα για να δούμε αληθινά, παντού αυτό συμβαίνει. Γιατί μου είπαν τα παιδιά πως εδώ πέρα μένει. Κάποιος τριγλάκης ξενοφών που το διάολο δεν γιορτάζει. Είναι συνέχεια εξωφρενών, γκρινιάζει και πονάει. Χριστούγεννα σε λέγονται, το πιάνει την κουνιά του. Φοβάται να μην κλωδευτεί και χάσει τα λεφτά του. Λυπούμε τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του. Πώς δεν αντέχουν να ξέρει την τόση την κουνιά του. Μανά, τους βλέπουν στο ηλεκτρονά. Μανά, τους βλέπουν και στικά. Το δέντρο να στολίζουν, να τους αλλάξουν τα μυαλά, σίγουρα δεν ελπίζουν. Αυτό μου είναι καλό. Μόνος σου πάντα θα είσαι και δεν θα είσαι ευτυχισμένος. Ευρώ, ευρώς
Φίλοι μου, ελάτε, αλλού πάμε να τα πούμε και του χρόνου να θυμόμαστε εδώ να μην ξαναρθούμε. Πω, Παναγίτσα μου, φοβάμαι. Αυτές θα με δαγκώσουν σε ποιους θα είναι. Δεν τον βλέπετε που μοιάζει σαν ξινό καλαμαράκι. Κάτσε. Σίγουρα πως θα αλλάξουμε, γιατί είναι να πετάξουμε, να αλλάξουμε, να αλλάξουμε, να αλλάξουμε.
Thank you.
λοιπόν, μην το ξεχνάτε αυτό λοιπόν. Πώς είναι πιο σημαντικό από τον κόσμο όλο το χρυσό. Χαρούμενοι να ζουν μαζί σου, φίλοι σου και συγγενείς σου. Αξία δεν έχουν τα λεφτά, μα η αγάπη και η χαρά που κρύβουν μέσα τους στιγμές όπως αυτές οι γιορτινές. Το χέρι απλώ θα αναπηδώσει και το και όλα θα είναι απλά χαρούμενα και γιορτινά. Я готов максимально согласиться.